κυρίες και κύριοι. Άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ ενηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Αγία Παρασκευή. Συγκεκριμένα, ένας 14χρονος δέχτηκε επίθεση κοντά στο σπίτι του την ώρα που έβγαζε βόλτα το σκύλο του από ένα συμμαθητή του και τον 16χρονο φίλο του, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν την ώρα που ένας τρίτος ανήλικος τον βιντεοσκοπούσε με το κινητό τηλέφωνό του. Μάλιστα, αφού αφαίρεσαν από τον 14χρονο χρήματα και κινητό του, έβγαλαν τα παπούτσια και τον υποχρέωσαν να τους ακολουθήσει στο δρόμο ξυπόλυτος. Το φαινόμενο της βίας των ανηλίκων εμφανίζει έξαρση τα τελευταία χρόνια, με γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς να εκφράζουν τον προβληματισμό τους. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Η βία μεταξύ ενηλίκων σίγουρα δεν αποτελεί ένα φαινόμενο χθεσινό για την ελληνική κοινωνία. Οι συγκρούσεις μεταξύ νεαρών για τα οπαδικά τους φρονήματα, τις γειτονιές ή ακόμα και τα μουσικά ακούσματά τους βρίθουν κατά τις περασμένες δεκαετίες. Σήμερα η βαθιά αυτή παράδοση φαίνεται να τηρείται, με τις ηλικίες εκδήλωσης τέτοιων συμπεριφορών συνεχώς να μικραίνουν. Επιθέσεις με οπαδικά κίνητρα, μαχαίρια και σφυριά, αλλά και σεξιστικές συμπεριφορές συνθέτουν μια εικόνα απόκοσμη. Γενικά έχω ακούσει για μαχαίρια, για κάτι τέτοια που πουλάνε σε άλλους, γενικά ότι. Και για ξύλο, ξέρω εγώ, που πέφτει και πάνε συναντιούνται σε σημεία που κανένας δεν τους βλέπει και πάνε και χώνονται, ξέρω εγώ, με μαχαίρια και τέτοια και γίνονται σκοτωμούς όπου ακούμε. Έχω δει πολλές συμμορίες που υπάρχουν. Τι ηλικίες είναι σήμερα? Γύρω στα 14-15, εκεί 16-17, μέχρι 18 περίπου. Συγκρούονται μεταξύ τους συμμορίες, είναι κάτι συνηθισμένο αυτό? Ναι, συγκρούονται, ναι. Είναι συνηθισμένο. Η ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Λενιό Αθανασίου έχει αντιμετωπίσει πλειάδα περιστατικών βίας σε ανηλίκους. Η ίδια κάνει λόγο για ένα σύνθετο φαινόμενο, τονίζοντας ότι η παρουσία των γονιών στην αντιμετώπιση του είναι ζωτική σημασία. Υπάρχει μια αύξηση, υπάρχει μια έξαρση της βίας, ιδίως σε ανηλίκους, και μάλιστα από την περίοδο της πανδημίας και μετά. Για να αναζητήσουμε την αιτία, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε ότι η βία είναι ένα σύμπτωμα. Είναι ένας τρόπος έκφρασης συναισθηματικών εντάσεων, συγκρούσεων, αδιέξοδων που μπορεί να έχει ο έφηβος, οπότε επειδή δεν βρίσκει ένα πιο λειτουργικό τρόπο να τις εκφράσει, περνάει μέσα από τη βία. Η δολοφονία του 29χρονου παδού της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσουρή, τον περασμένο Αύγουστο στη Νέα Φιλαδέλφεια, φαίνεται πως έχει δώσει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα στα κίνητρα πίσω από τις επιθέσεις ορισμένων συμμοριών. Η οπαδική βία συνεχίζει να ανθίζει στον κόσμο των ανηλίκων. Ήρθαν 15 άτομα από την Κυψέλη, οι οποίοι υποστηρίζαν την ΑΕΚ, και βρήκαν ένα παιδάκι περίπου 15-16 χρονών που ήταν Παναθηναϊκός, και με το που το ρωτήσαν τι ομάδα είναι και μετά το επιτεθήκαν με σφυριά και το ανοίξαν το κεφάλι. Γίνονται συχνά, ας πούμε, και μετά τη δολοφονία του στη Νέα Φιλαδέλφια του Μιχάλη, συμβαίνουν διάφορα τέτοια περιστατικά. Τα παιδιά κουβαλάνε μαχαίρια στο δρόμο και μπορεί να επιτεθούν με μαχαίρια και να δημιουργήσουν μεγάλο θέμα σε κάποιον, στον άλλον. Ξέρω εγώ περιστατικά ότι ρωτάνε παιδιά τι ομάδα είναι και άμα τους πει λάθος ομάδα τους βαράνε. Ναι, συνεχίζονται, ειδικά αυτό που είχε γίνει και με το Μιχάλη στην Νέα Φιλαδέλφια, συνεχίζουν και τώρα λένε ότι οι Κροάτες καλά κάνανε και αυτά, αλλά αυτό, ναι, λένε ότι το συνεχίζουν, δηλαδή δεν βάζουν μυαλό. Δάσκαλοι και καθηγητές καθημερινά γίνονται μάρτυρες βίαιων περιστατικών που σημειώνονται μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Θανάσης Κικινής, καταθέτει τις δικές του σκέψεις αναφορικά με το φλέγον αυτό ζήτημα. Η βία μεταξύ ανηλίκων είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει παρατηρηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουν γίνει προσπάθειες να αντιμετωπιστεί. Στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχουν διάφορα προγράμματα που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στις σχολικές τους μονάδες. Υπήρξε και το παρατηρητήριο σχολικής βίας που ιδρύθηκε το 2012, λειτουργήσε μέχρι το 2016, αλλά στη συνέχεια με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου εγκαταλείφθηκε. Παρ' όλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν και εφαρμόζουν προγράμματα για την αντιμετώπιση του. Στη διάρκεια του ρεπορτάζ, σχεδόν το σύνολο των μαθητών και των μαθητριών αρνήθηκαν ότι έχουν δεχτεί βία από συνομιλίκους τους. Εξαίρεση αποτέλεσε ένας θαραλέος νεαρός, ο οποίος μίλησε για το σκληρό μπούλινγκ που δέχεται, αναφέροντας παράλληλα ότι σε περιπτώσεις έχει απειληθεί μέχρι και η ίδια του η ζωή. Με κοροϊδεύουν με κακό τρόπο, με μειώνουν, με βρίζουν και έχουν έρθει πολλές φορές έξω από το σχολείο μου και με απειλούν με μαχαίρια και τέτοια. Ο γονιός από πολύ νωρίς έχει αυτό το έργο του να βοηθήσει το παιδί να βάλει όρια στις συμπεριφορές του και στα ενστικτά του. Αν το παιδί στην εφηβεία εκδηλώσει μια επιθετική συμπεριφορά, σημαίνει ότι κάτι δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε αυτό που έχει να κάνει ο γονιός,
αυτό που καλείται να κάνει είναι να κατανοήσει τι μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή να προσπαθήσει να αποκωδικοποιήσει αυτές τις βίαιες συμπεριφορές. Οπότε προσεγγίζει το παιδί, προσπαθούν μαζί να καταλάβουν και όταν έχουμε μια επιθετική συμπεριφορά ενός εφήβου, έχουμε ένα οικογενειακό πρόβλημα. Δεν έχουμε ένα πρόβλημα στον έφηβο. Είναι ένα οικογενειακό πρόβλημα και έτσι πρέπει να το αντιληφθούμε και έτσι να το διαχειριστούμε. Παρά το γεγονός ότι προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, το αίτημά μας έμεινε αναπάντητο. Καλόπιστα, ελπίζουμε ότι η Υποδιεύθυνση δεν βρήκε χρόνο για το ρεπορτάζ μας, όντας απασχολημένη με την έβρεση μιας στρατηγικής προς αντιμετώπιση της χαόδους βίας που μέρα τη μέρα κλιμακώνεται στον κόσμο των ανηλίκων.